Η Τάνια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ουκρανία όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Έβαλε σε μια βαλίτσα λίγα υπάρχοντα και ξεκίνησε με τα παιδιά της το μακρύ ταξίδι για την Ιταλία, όπου τους φιλοξενούν συγγενείς. Την έκτη μέρα από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, αποφασίσαμε να φύγουμε από την πατρίδα μας γιατί φοβόμασταν. Όχι για εμάς, αλλά για τα παιδιά μας, για το μέλλον τους. Θα έμεναν χωρίς ρεύμα, χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς νερό. Πώς μπορείς να τα εξηγήσεις όλα αυτά στα παιδιά? Δεν έχουν συνηθίσει να ζουν έτσι, πάντα ήμασταν καλά. Δεν ήταν εύκολο να τα αφήσω όλα και να κάνω αυτό το ταξίδι. Η Κάτια έφτασε στο Τζιάκομο της Ιταλίας πριν από 2 εβδομάδες. Παρακολουθεί καθημερινά τις ειδήσεις και περιμένει με αγωνία πότε θα τελειώσει ο πόλεμος για να επιστρέψει στην πατρίδα της. Πιστεύουμε ότι το μέλλον μας είναι να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, να ξαναχτίσουμε μια νέα ζωή, να ξαναχτίσουμε τη χώρα και την οικονομία μας. Το μέλλον μας θα είναι ειρηνικό όπως πριν. Οι δύο γυναίκες αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα τους και γνωρίζουν ότι όταν γυρίσουν τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Είναι όμως αποφασισμένες να επιστρέψουν στην Ουκρανία όταν τελειώσει ο πόλεμος και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμησή της.